Βλέπω και τον άλλο τον παπά τον αγαπημένο και σπασμένο το πόδι. Κάνει τόσα παράξενα που κατάφερα να κάνει και το πόδι. Πες το. Μετά λένε ότι η Εκκλησία δεν αγωνίζεται. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον χώρο της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια λέμε και τους φίλους τους Ποντίους που παίζουν ένα ρόλο σημαντικό για τα θέματα του ελληνισμού και για το βάθος της μνήμης. Επειδή είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως, θα ήθελα, επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αναφορές σε τέτοια θέματα μετά από την αναγνώριση, τουλάχιστον να είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε, για να κάνουμε ένα ειδικό briefing, ότι ελπίζω να χαίρεστε ότι φέτος που έχουμε την επέτειο για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Αρμενίων, ότι η Αρμενία αναγνώρισε την γενοκτονία των Ποντίων και την γενοκτονία των Ασσυρίων ταυτόχρονα. Είναι μια πράξη πολύ σημαντική. Είναι καλό να το ξέρετε, γιατί μερικές φορές νιώθουμε ότι είμαστε απομονωμένοι και ότι δεν μας αναγνωρίζουν οι άλλοι, ενώ έχουμε κάνει το ανάλογο. Σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος έχει κάνει αυτή την αναγνώριση, το ίδιο και η Ελλάδα, το ίδιο και η Σουηδία, αλλά τώρα για πρώτη φορά μπαίνουμε τουλάχιστον σε δύο χώρες εντελώς εκτός ελληνισμού, δηλαδή δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος, αλλά δεν μπορούν πια να μας κοροϊδεύουν, λέγοντας ότι αναγνωρίζετε τη δικιά σας τη γειτονία μόνοι σας. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος το οποίο υπάγεται σε έναν λαό που ξέρει ακριβώς τι σημαίνει γειτονία και το θέμα της αναγνώρισης από την Αρμενία είναι τεράστια σημασία γιατί είναι, αν θέλετε, η δική του θέματος. Έχουν πάνω από 40 αναγνωρίσεις, ξέρουν να παλεύουν αυτό το θέμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι το έκαναν τυχαία. Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό για θέματα του αγώνα είναι όταν είστε η Αρμενία και τα σύνορά σου φυλάσσονται μόνο από τους Ρώσους, ελπίζω να το ξέρετε. Εμείς λέμε ότι έχουμε προβλήματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σας υπενθυμίζω ότι τα σύνορα μεταξύ της Αρμενίας και της Τουρκίας δεν φυλάσσονται από Αρμένιους, αλλά φυλάσσονται από Ρώσους. Καταλάβετε πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Και παρόλα αυτά, κάνουν την αναγνώριση της γειτονίας των Ποντίων και των Ασσύριων. Αυτό θέλει κότσα. Είναι ένα παράδειγμα για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Εδώ μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα μεταξύ μας, εντάξει, και να συμφωνήσουμε κιόλας. Και μετά, αν πάρουμε όλη την, έτσι, την διάλεξη και την μεταφέρουμε στα κατεχόμενα, θα δείτε ότι μερικοί από εσάς δεν θα θέλουν να λένε τα ίδια πράγματα. Ειδικά αν έχετε άτομα έξω. Συμφωνούμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, μην τα υποβαθμίζουμε, αλλά θέλω να σας πω, δεν είναι για να σας ενοχλήσω, θέλω να αναδείξω ένα γεγονός ότι όταν είσαι μια μικρή χώρα σε ζώνη επαφής με μια χώρα που έχει κάνει γειτονία εναντίον σου, που δεν το αναγνωρίζει και εσύ αναγνωρίζεις την γειτονία των Ποντίων και των Ασσυρίων, εντάξει, είναι αυτό που λέμε σεβασμός. Η Ελένη μάμα τα έχει ζήσει αυτά με τα θέματα του αγώνα. Είναι λίγο δύσκολο να λέμε ότι είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά συνήθως είναι εύκολο να κάνεις το εσύ. Θα ήταν καλό να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν. Όχι να τα αλλάξουμε, να αλλάξουν. Ωραία. Εδώ λοιπόν τα πράγματα άλλαξαν, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά έγιναν το 1918 και τα αναγνωρίζουμε σχεδόν έναν αιώνα μετά. Άρα έχει πάλι ενδιαφέρον αυτό τώρα όσο αφορά την Κύπρο, γιατί συχνά ακούμε τι μπορούμε να περιμένουμε μετά από 40 χρόνια που δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και η απάντηση είναι πολύ απλή, τα πάντα. Άρα,
εδώ χειροπιαστά μπορούμε να πούμε ότι μετά από 100 χρόνια υπάρχουν χώρες που έχουν θύματα, τώρα σιγά σιγά μπαίνουν μαζί και θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μαζί. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα παλεύουμε για το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ασσύριων, γιατί είναι μια τριάδα αυτές οι γενοκτονίες. Τώρα όλο και πιο συχνά αναγνωρίζονται αυτές οι γενοκτονίες μαζί και οι τρεις. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε κάνει μόνο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων το 1994 και των Αρμενίων το 1996. Να καταλάβετε ότι είμαστε το 2015 και το τρίτο σκέλος από την Τριάδα δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Θα γίνει και για αυτόν τον λόγο και το σωματείο μας εδώ έχει ήδη υπογράψει πρωτόκολλο αναγνώρισης και για αυτό το θέμα και είναι σημαντικό να αναφερθούμε. Θέλω τώρα να περάσω στο θέμα μας. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτή η αναφορά και πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι. Το ξέρω ότι τα θέματα της γενοκτονίας είναι παράξενα για το θέμα της χαράς, αλλά όταν παλεύουμε για ένα θέμα ειδικό συγκεκριμένα πάνω από 7 χρόνια και τελικά γίνεται, είναι καλό να το ξέρουμε. Εδώ είναι το ίδιο με την Εκκλησία. Ήμουν προηγουμένως στο ραδιόφωνο με τον Μίκη Γασάβη και πετάχθηκε ένας ακροατής και λέει: τι άλλο πρέπει να κάνει η Εκκλησία για να αποδείξει ότι έχει συμβάλει στον αγώνα? Τόσα παραδείγματα. Άρα, τι γίνεται συνήθως από την κοινωνία? Βρίσκουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν παπά, έναν διάκο, κάποιον που σε φάση του αγώνα έκανε αυτό που έκαναν όλοι οι άλλοι, δηλαδή σχεδόν τίποτα, και λέμε όλη η Εκκλησία δεν έχει κάνει τίποτα. Πιστεύουμε ότι από την άλλη πλευρά ξεχνάμε εντελώς έντεχνα ανθρώπους, αλλά θα σας πω πολλά ονόματα, γιατί τα ξέρετε κανονικά, αλλά πρέπει να πούμε τουλάχιστον τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, που αν το σκεφτείτε ορθολογικά, δύσκολη ζωή, πήγαινε παντού, βοηθούσε τους ανθρώπους όπου και να ήταν, με τεράστιο ρίσκο, εντάξει, και μη μου πείτε ότι το έκανε αυτό γιατί είχε ευμάρεια. Ξυπόλυος. Ναι. Άρα, όταν λοιπόν σε κάποια φάση προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός δεν είναι ακριβώς Άγιος, είναι Κοσμάς ο Εντολός, μετά μας λένε ότι είναι ο Κοσμάς, λες ότι είναι ο φίλος μας. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν αξίες. Όλοι ξέρετε βέβαια και τον Αθανάσιο Διάκο, ξέρετε τον Παπαφλέσσα, είναι αυτά τα ονόματα, αλλά δεν θέλω να βασιστώ πάνω στα ονόματα για να δείξω το πλαίσιο αυτό. Θέλω απλώς να τα υπενθυμίσω για όσους βέβαια τα ξέρουν και υπάρχουν βέβαια και τα κυπριακά, που τα ξέρετε και καλύτερα από μένα, που έχουν συμβάλλει και στον αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδος, 1821, η 9 Ιουλίου δεν είναι τυχαία ημερομηνία, αλλά και στον αγώνα της απελευθέρωσης. Γενικότερα, θα ήθελα να το πάρω ανάποδα και θα ήθελα να εξηγήσω γιατί η Εκκλησία της Κύπρου είναι σεβαστή και πλούσια. Θα μου πείτε το θέλω κάπως παράξενο. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία της Κύπρου σε σχέση με άλλες χώρες είναι μία από τις πιο σημαντικές με την έννοια της επιρροής πάνω στον λαό. Τεράστια επιρροή η Εκκλησία της Κύπρου. Αλλά θα μου πείτε, εντάξει, μήπως τα κάνουμε τον δικό τους τρόπο και αυτόν. Καμία σχέση. Είναι ότι η Κύπρος ως νησί είχε πάρα πολλούς εισβολείς, πράξεις πειρατείας. Και κάθε φορά, τι γινόταν, οι άνθρωποι όταν ήθελαν να προστατεύσουν μερικά στοιχεία της περιουσίας τους, τι έκαναν, τα πήγαιναν στην Εκκλησία. Όταν τα πήγαιναν στην Εκκλησία, μην φαντάζεστε ότι τα πήγαιναν στην Εκκλησία και δεν έπαιρναν πια τίποτα. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία λειτουργούσε, αν θέλετε, θεωρητικά,
σαν θησαυροφυλάκιο, δηλαδή έρχεσαι, αφήνεις, τα προστατεύουμε και μετά τα παίρνεις. Όμως, επειδή τα παίρναν οι άνθρωποι, άφηναν και κάτι. Όχι αυτό που είχαν αφήσει, αλλά άφηναν και κάτι για να ευχαριστήσουν. Θέλω να πω ότι άμα το έχετε αυτό στο μυαλό σας, τότε μπορεί να καταλάβετε μια τεράστια επιρροή, η οποία προέρχεται από μια πράξη εμπιστοσύνης. Θα ήθελα απλώς να κάνετε αυτό το τεστ μεταξύ σας. Έχετε όλοι φίλους. Αλλά φανταστείτε τώρα, ο κύριος εκεί πέρα χαμογελάει ήδη, δηλαδή αρχίζει να μετράει τους φίλους που τους έχει και θα σας πω ότι συνήθως τους φίλους μας που μετράμε ένα χέρι φτάνει, αλλά άμα αναρωτηθείτε σε πόσους από τους φίλους σας θα δίνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας, χωρίς να είστε μέσα στο σπίτι. Γιατί αυτές οι φιλίες του τύπου «έλα όποτε θες», εντάξει, αλλά είμαι μέσα. Θα ήθελα να ρωτηθείτε τώρα ότι αυτό το κάνετε για 10 μέρες. Δηλαδή ξαφνικά έχετε πολύ λιγότερους φίλους. Αλλά δεν θέλουμε να μειώσουμε τους φίλους, αλλά πρέπει να αναδείξουμε ένα γεγονός. Για να το κάνεις αυτό με την Εκκλησία, στην πραγματικότητα τι θέλω να σας πω, ότι ακόμα και σε αυτό το πρακτικό επίπεδο εμπιστοσύνης, πολλοί από τους φίλους σας δεν έχουν το επίπεδο της Εκκλησίας, η οποία είναι άγνωστη. Και πρέπει να καταλάβετε ότι όταν πηγαίναν, δεν ήξεραν ειδικά τον Θοδωρή, τον Γιάννη, τον Πάτρη, δεν ήξεραν αυτόν. Πήγαιναν στην Εκκλησία, σαν φορέα. Ωραία. Θυμάστε ότι παλαιότερα πηγαίνετε στις τράπεζες. Ναι, εννοώ όταν είχατε λεφτά. Μετά σιγά σιγά, όταν ακόμα και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα δείτε ότι τώρα θα είστε πολύ πιο επιφυλακτικοί. Γιατί είναι ενοχλητικό για μια τράπεζα να σας μιλάει για κομμωτήριο. Και κουρένα. Άρα, την επόμενη φορά που θα μπείτε σε μια τράπεζα, θα ρωτήσετε, είναι κουρείο, κομμωτήριο ή εκκλησία. Δηλαδή, τι λέω. Το θέμα λοιπόν, ότι εδώ το κάνουμε λίγο με έναν αστείο τρόπο, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν ένας ολόκληρος λαός που έκανε αυτό το πράγμα για αιώνες, κάτι σημαίνει. Γιατί προσέξτε τώρα, ξανακάνω το τεστ με τους φίλους σας. Μ' αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα, έτσι το καταλαβαίνω από την πρώτη. Τώρα έχετε επιλέξει ποιους φίλους θα δώσετε τα κλειδιά, δεν είναι. Okay. Μπορείτε να το κάνετε πριν 10 χρόνια, με τους ίδιους. Πριν 20. Δεν τους είχατε. Σωστά. Ξανά τώρα, πρόσεξε, τώρα γίνομαι επικίνδυνος. Σε 10 χρόνια. Έτσι. Άρα θέλω να σας πω ότι αν ένα πράγμα που είναι προσωπικό, που τους ξέρετε προσωπικά και δεν μπορείτε καν να ποντάρετε και να είστε σίγουροι ότι σε 10 χρόνια δεν μπορείτε να το κάνετε. 10, είπα, δεν είπα αιώνες. Εδώ με την Εκκλησία έγινε για αιώνες. Άρα, θα μπορούσατε να μου πείτε, μπορεί ο κυπριακός λαός να είναι όλος ηλίθιος και αυτό το κάνω. Και αυτό έχετε δικαίωμα να το πιστέψετε. Στην πραγματικότητα όμως βλέπετε, είμαστε ακόμα εδώ. Τεράστιο θέμα. Άρα, όταν βλέπουμε τα θέματα της Επανάστασης, και σας υπενθυμίζω, να πούμε τώρα και στα ιστορικά πλαίσια, ότι όταν γίνεται μια τεράστια αλλαγή εδώ στην Κύπρο, γίνεται το 1571. Μετά το 1571, μια τεράστια αλλαγή που γίνεται, είναι το 1878. Είμαστε σύμφωνοι, δεν θέλω στις λεπτομέρειες, τα ξέρετε. Το θέμα είναι σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που μετά μπορείτε να πείτε ότι θα περάσουμε στο 1955-59, μια που αύριο και όλες γιορτάζουμε μια πολύ σημαντική επέτειο.
Έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθείτε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα θα δείτε ότι έχει μια στάση διαχρονική. Αλλά θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Αν κοιτάζετε την Εκκλησία μόνο και μόνο ως θεσμό, τότε είστε λάθος. Η Εκκλησία, η δύναμή της, απορρέει από την πίστη. Δεν απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι κρατικός φορέας, δεν είναι πανεπιστήμιο, δεν είναι ινστιτούτο. Με Εκκλησίες και εδώ μπερδευόμαστε. Ο παπάς δεν είναι απλώς ένας δημόσιος υπάλληλος. Είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να το πιστεύουν για μερικούς και θεωρούν ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άμα σας μιλήσω για τον Μέγα Αλέξανδρο, μιλάω για τον Μέγα Αλέξανδρο, είναι ένας. Άμα σας μιλήσω για τους στρατιώτες του Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε πώς είναι. Άρα φαντάζομαι ότι πιστεύετε ότι ήταν όλοι με τον Μέγα Αλέξανδρο. Όχι, κάθε φορά θα βρείτε ένα βιβλίο που ήταν κάπως φορά. Άμα σας μιλήσω για τον Βυζάντιο, θα πείτε το ίδιο. Το ίδιο γίνεται για την Εκκλησία. Σημασία είναι ο κορμός. Τι κάνει ο γενικός κορμός. Ο γενικός κορμός θεώρησε πάντα ότι η πίστη είναι αυτό που σώζει την κατάσταση. Αλλά θα μου πείτε πώς το ξέρετε. Στην πραγματικότητα ακολουθεί το μονοπάτι του Χριστού. Αλλά δεν κάνει μια καινοτομία. Την καινοτομία την έκανε ήδη ο Χριστός. Γι' αυτό θα έχουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μετά από αυτήν τη στιγμή, όταν δημιουργείται σιγά σιγά αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία και αν θέλετε ακόμα και δόγμα, η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Όχι επειδή είναι άσυλο, αλλά επειδή πιστεύουν και πρέπει ακόμα και όταν δεν πιστεύουν ακόμα, να τους βοηθήσουμε για να αναγνωρίσουν το μονοπάτι του Χριστού. Έχει ενδιαφέρον τώρα που πήγαμε σε αυτή την Εκκλησία, για τον Χριστό είναι γραμμένο, αν το έχετε προσέξει όλοι, ζωοδότης. Είναι σπάνια αυτή η εκφώνηση και είναι καλό να την βλέπουμε τι σημαίνει. Και νομίζω ότι εδώ μπορεί να καταλάβετε και τον ρόλο της Εκκλησίας με αυτή την εκφώνηση. Δηλαδή, είναι αυτό που δίνει ζωή. Έχει τεράστια σημασία και μερικές φορές θεωρούμε ότι είμαστε εκτός και υπάρχει μια μορφή αντιπαράθεσης. Ενώ το μήνυμα είναι ότι είμαστε η συνέχεια. Εδώ λοιπόν για την Εκκλησία, όταν γίνεται, αν θέλετε, ένα θεσμικό πλαίσιο, πρώτα απ' όλα θυμάστε ότι ετυμολογικά η Εκκλησία υπάρχει πριν τον Χριστό. Εκκλησία σημαίνει απλώς βουλή. Είναι εκεί που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι. Μετά άλλαξε η ονομασία και πήρε την χριστιανική υπόσταση μέσω του Χριστού και τώρα θεωρούμε ότι είναι ο χώρος όπου στην πραγματικότητα βρίσκονται οι άνθρωποι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι αυτή ότι από ένα πλαίσιο συγκέντρωσης των ανθρώπων μετά το κτίριο έγινε και αυτό ιερό. Και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους πόσο σημασία δίνουν πολύ συχνά, το ξέρετε ότι ήταν και δύσκολες περιόδους, οι άνθρωποι που ήθελαν να προστατευτούν έμπαιναν στην Εκκλησία. Δηλαδή άφηναν το σπίτι τους, έμπαιναν όλο. Έχουμε ζήσει μάλιστα και κτηνοδίες που έχουν σκοτώσει ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Είναι κάτι που στην πίστη μας θεωρούμε ότι είναι άκρως απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να σκοτώσει κάποιον, συμβαίνει αυτό, μπορεί να είναι και έγκλημα πολέμου, και αυτό συμβαίνει. Και αυτό είναι απαράδεκτο βέβαια. Αλλά θεωρούμε ότι κάποιος που πηγαίνει μέσα στην Εκκλησία, να σκοτώσει κάποιον μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι πολύ ακραίο. Δεν είναι απλώς ένα έγκλημα. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί η Εκκλησία έχει τόσο
ιεροσύνη στην πραγματικότητα, γιατί είμαστε πιστοί και θεωρούμε ότι μας αντιπροσωπεύει όσον αφορά την πίστη και θεωρούμε ότι το πιο ιερό πράγμα που έχουμε είναι αυτό. Το δίνω ανάποδα το παράδειγμα. Θέλω να φανταστείτε ένα χωριό χωρίς εκκλησία. Σπίτι χωρίς θέλη. Είναι ακόμη χειρότερα από την νομίζεις. Γιατί έχει ενδιαφέρον για όσους δεν έχουν ζήσει σε δύσκολες περιοχές, ειδικά όταν είχαμε, ας πούμε, μετανάστες. Εγώ το είδα και στην Αυστραλία και στην Αμερική, όταν δεν υπάρχει τίποτα. Από τα πρώτα πράγματα που αποφασίζουν οι σύλλογοι είναι να φτιάξουν εκκλησία. Και μπορώ να σας πω ότι, να το πάρει με χιούμορ ο παπάς, ότι είναι καθαρά αναορθόδοξο. Με ποια έννοια? Όταν λέμε ότι είναι ορθόδοξο, εννοούμε ότι είναι μια ορθολογική σχέση. Είναι μερικοί που δεν έχουν ακόμα σπίτι, νοικιάζουν και φτιάχνουν μια εκκλησία. Την οποία, προσέξτε, την έχουν αγοράσει. Αυτοί που δεν έχουν αρκετά λεφτά για να αγοράσουν σπίτι, αγοράζουν το χώρο για να φτιάξουν την εκκλησία όλο το χωριό μαζί. Και άμα κοιτάξετε, επειδή έχουμε αυτή την ιστορικότητα σε αυτές τις περιοχές, θα δείτε ότι από τις πρώτες μέρες που υπάρχουν Έλληνες, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές που είναι εκτός Ελλάδος, θα δείτε ότι τα παλαιότερα κτίρια που υπάρχουν είναι εκκλησίες. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι τυχαίο. Σημαίνει ότι δίνουμε μια τεράστια σημασία. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπήρχε τότε μια νομοθεσία του τύπου «Έχεις δικαίωμα να κάνεις την εκκλησία, αλλά απ' έξω δεν πρέπει να φαίνεται τόσο πολύ». Άρα έχει ενδιαφέρον να πάτε μια μέρα στη Λιόν και πάτε στην εκκλησία, θα δείτε ότι απ' έξω πρέπει να το βρείτε για να καταλάβετε ότι είναι αυτό, δική μας εκκλησία. Άμα το προσέξετε και είστε αρκετά ψηλός, θα δείτε και κάπου ένα σταυρό, πρέπει να το πραγματικά να το ψάξετε. Και όταν μπαίνετε μέσα, είστε μέσα σε βυζαντινό ναό. Και τι έγινε αυτό, πώς είναι. Και στην πραγματικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τότε δεν είχαν δικαίωμα καθόλου. Και λέω εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι παρόλο που δεν έχουν δικαίωμα, φτιάχνουν μια εκκλησία που έχει τα κριτήρια, αλλά μέσα είναι ελληνική εκκλησία. Άρα, αν ο λαός μας, όπου και να πηγαίνει, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια εκκλησία, κάτι σημαίνει. Όταν θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό από όλα, κάτι σημαίνει. Και τώρα θέλω να το καταλάβετε ανάποδα. Όταν κάποιος καταστρέφει μια εκκλησία δικιά μας, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν καταστρέφει μόνο ένα σπίτι. Είναι το σπίτι του Θεού. Εντάξει. Άρα, άμα πούμε τώρα στο πλαίσιο των μοναστηριών, που είναι κάπως διαφορετικά, γιατί η Εκκλησία είναι φτιαγμένη ουσιαστικά από κοσμικούς, ενώ συχνά τα μοναστήρια είναι φτιαγμένα από μοναχούς. Καλό. Σαν παράδοση. Όλα αυτά που λέω είναι γενικά, εντάξει, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι το μοναστήρι είναι χώρος απομόνωσης σε σχέση με την κοινωνία, ενώ η Εκκλησία είναι μέσα στην κοινωνία εκφύσης. Και γι' αυτό, όταν έχουμε δύσκολες στιγμές, είναι τα μοναστήρια που αντέχουν. Εκκλησίες δεν αντέχουν. Γιατί είναι μέσα στην πόλη, φωτιά, βομβαρδισμό, να το ξυλώσουν, να την κλέψουν. Ενώ το μοναστήρι πρέπει να το έχεις. Να πας, ας πούμε, να διαλύσεις ένα μοναστήρι στα Μετέωρα, θέλει όχι μόνο βούληση, θέλει και στρατηγική. Δεν γίνεται τόσο εύκολο. Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Η Εκκλησία εκφύσης είναι κοντά στο λαό. Δεν μπορούμε να την απογνώσουμε. Άρα, το θέμα μας ποιο είναι. Είναι ότι όταν ξαφνικά στις Εκκλησίες βγάζουμε σύμβολα, π.χ. το σταυρό,
Αλλά για όσους από εσάς έχουν πάει στα κατεχόμενα, να θυμάστε κάτι που δεν παρατηρούμε εμείς εδώ, στις ελεύθερες περιοχές. Ενώ άμα πάτε μερικές φορές στα κατεχόμενα και την πρώτη φορά που θα πάτε θα το δείτε αμέσως, οι εκκλησίες δεν έχουν σταυρό ή δεν έχουν καμπάνα ή δεν έχουν αλυσίδα για να χτυπήσετε την καμπάνα. Άρα, θέλω να καταλάβετε το εξής. Πόση μεγάλη σημασία δίνεται στον σταυρό και στην καμπάνα όταν είστε στις ελεύθερες περιοχές. Σχεδόν καμία. Το ενδιαφέρον που πρέπει όμως να σκεφτείτε τις υπόθεσεις είναι γιατί βγαίνουν αυτά τα δύο σύμβολα και όχι άλλο. Γιατί βγαίνει ας πούμε μια αλυσίδα. Άρα η σιωπή βλέπετε λοιπόν ότι ο κώδικας της καμπάνας είναι ενημερώνω το χωριό, το λαό. Γίνεται κάτι, ας πούμε, έχουμε ένα θάνατο. Πρέπει να χτυπήσει έναν κώδικα. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι έγινε. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Όταν λοιπόν σβήνω τον ήχο της καμπάνας, όταν αφαιρώ την εικόνα του σταυρού, κάτι σημαίνει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μερικές φορές δεν τα προσέχουμε αυτά και λέμε, πηγαίνουμε σε έναν χώρο και λέμε εντάξει χώρο, η εκκλησία είναι εκεί. Αλλά δεν έχει σταυρό. Το πιο παράξενο είναι ότι αν ξαφνικά, ας πούμε εδώ που είναι και πανέμορφη εκκλησία, ξαφνικά βλέπετε κάποιον να βγάζει το σταυρό, τι θα του λέγανε. Δεν πειράζει αφού θα είναι η εκκλησία. Ναι, θέλουμε και αυτά τα απλοποιούμε και τα αποδεχόμαστε. Ο σταυρός είναι ακριβώς, όμως συνδυάζεται τα δύο, ο σταυρός και η καμπάνα είναι τα δύο σύμβολα που θα χρησιμοποιήσουμε στο κημητήριο. Δηλαδή φανταστείτε ένα κημητήριο δικό μας, χωρίς σταυρό. Μας φαίνεται εντελώς αδιανόητο. Δεν θα μου πείτε, εντάξει, αφού θα είναι ο τάφος. Για να σας πω, αφού θα είναι ο τάφος, είναι σαν να σας πω, εντάξει, αφού θα είναι η εκκλησία, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Άρα, μερικές φορές, όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία, θα δείτε ότι μετά από αυτή τη διάρκεια θα έχετε μια συμπεριφορά διαφορετική. Συσφέρετε. Κάνουμε κινήσεις στις οποίες δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Επειδή είναι η συνήθεια. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι είστε βάρβαροι. Σε μια εκκλησία τι θα κάνατε αν ήσασταν σαν βάρβαροι. Θέλω να σας πω ότι πάνω κάτω θα κάνετε το ανάποδο από αυτό που κάνετε χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Δηλαδή στην εκκλησία είναι δύσκολο να πείτε στην Εκκλησία και να μην πάτε να χαιρετήσετε τον Χριστό. Δεν λέω τον Άγιο, γιατί αυτό αλλάζει με την Εκκλησία. Αλλά ο Χριστός είναι πάντα στην ίδια θέση. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αλλά ο Χριστός είναι εδώ, η Παναγία είναι εδώ. Όλα αυτά τα μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι, όταν το σκεφτείτε τώρα ως βάρβαροι, την πρώτη εικόνα που θα βγάλετε θα είναι αυτή. Τώρα θέλω να φανταστείτε μια εκκλησία που είναι όλα κανονικά, χωρίς αυτή την εικόνα, χωρίς τον Χριστό, που είναι δεξιά. Ρωτάω, θα σας ενοχλούσε, ναι ή όχι. Ασφαλώς, αλλά την ώρα που πάτε και την προσκυνάτε αυτή την εικόνα, αντιλαμβάνεστε τι κάνετε. Όχι. Προσκυνάτε το πρώτο σύμβολο που θα έχει χτυπήσει η βαρβαρά του. Έχετε λοιπόν τον σταυρό που κάνετε εσείς ήδη, έχετε το κερί. Προσπαθώ να σας δείξω τα στοιχεία που κάνετε πάντα, ανεξαρτήτως από την εκκλησία. Έχετε μετά
τον Χριστό. Αυτά είναι τα τρία που άμα σας αφαιρούν ένα από τα τρία έχετε ένα θέμα. Δηλαδή όμως σας πούν να μπει στην Εκκλησία να μην κάνεις το σταυρό σου. Μετά να μπει στην Εκκλησία να μην ανάψεις κερί. Όχι δεν έχεις λεφτά μην ανάψεις κερί. Σου λέει έχεις, αλλά δεν θα ανάψεις κερί. Να μην πας να προσκυνήσεις την εικόνα του Χριστού, την έχουμε βγάλει. Σας τα λέω αυτά, αλλά τώρα θέλω να σκεφτείτε τον εαυτό σας στην Αγία Σοφιά. Το ερώτημα είναι αν πάτε στην Εκκλησία ή αν πάτε στη μουσείο. Γιατί είναι μερικοί από εσάς που κάπως συμβιβάζονται λιγάκι και λένε ότι πάνω κάτω πηγαίνω στην Εκκλησία όταν είμαι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά όταν είμαι στα κατεχόμενα, λέω ότι πάω στο μουσείο. Υπάρχει εισιτήριο. Εσείς σε πόσες εκκλησίες έχετε δει εισιτήριο? Έχετε πάει στην Αγία Σοφία, εσείς που λέτε όχι. 30 ευρώ. Εσύ. Και άναψες χέρι. Ήθελα να σας πω. Εδώ αυτή η μικρή διαφορά έχει κάποια σημασία. Σιγά σιγά όμως την αποδεχόμαστε. Λέω απλώς ότι αυτές οι μικρές κινήσεις που δεν είναι τόσο σημαντικές, στην πραγματικότητα είναι όλα τα σίγουρα που δίνουν μεγάλη σημασία στην έννοια της Εκκλησίας. Δηλαδή θα το πάρουμε ανάποδα τώρα. Θέλουμε να χτίσουμε μια Εκκλησία. Τα πρώτα στοιχεία που θα κάνετε τι είναι. Μπορεί να είναι πολύ πιο κάπου, μπορεί να βοηθήσουν βέβαια, θα σας βοηθήσουν στη συνέχεια οι παπάδες. Αλλά ας πούμε, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, το βάπτισμα. Ας πούμε ότι έχετε μια Εκκλησία, αλλά σας λένε, απαγορεύεται να γίνει βάπτιση από την Εκκλησία. Γιατί δεν πάτε για βάπτιση κάθε φορά που μπαίνετε στην Εκκλησία, γι' αυτό σας φέρω ένα λεπτά. Αλλά πώς θα σας φαινόταν μια Εκκλησία όπου δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε βάπτιση? Ακόμα πιο απλό, να μην υπάρχει καν η έννοια της κολυμπήσεως. Μην κάνετε. Θα δείτε ότι κάτι σας λείπει και θυμάστε πως είναι η Εκκλησία μας, ουσιαστικά με τη βάπτιση, μας προστατεύει από την αρχή. Η ιδέα της βάπτισης είναι ότι ακόμα και αν δεν το ξέρεις, επειδή είναι τόσο, σου λέει η Εκκλησία, εγώ θα σε προστατεύσω. Η βάπτιση σε εμάς γίνεται σε μια ηλικία που μη μου πείτε ότι το υπέστησαν τα παιδιά, αφού είναι μερικά που ίσα ίσα δεν ξέρουν να μιλάνε, δεν είναι υπέστη, τα περισσότερα, είναι το κλασικό. Άρα, λέω λοιπόν ότι άμα το σχεδίτε ορθολογικά, αυτές οι πράξεις είναι αυτές που διατηρήσαμε ακόμα και σε περίοδο κατοχής. Πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Στην Ισπανία είχαν απαγορεύσει να χτυπάνε οι καμπάνες. Και έχουμε Άγιους στις Ισπανίες, όχι δική μας, οι οποίοι είναι παπάδες της εποχής που πήγαν και χτυπούσαν την καμπάνα. Και μετά τους σκότωσαν. Έγιναν μάρτυρες. Τους Ισπανούς τώρα. Οι Ισπανοί είχαν 600 χρόνια κατοχής. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα συνήθως λέμε 400. Στην πραγματικότητα λέμε 400, δεν τα μετράμε και πολύ καλά, γιατί άμα κοιτάξετε με άλλες περιοχές, ήταν λίγο περισσότερο. Κοιτάξτε λίγο με τη Θράκη, καταλάβετε. Άρα, όταν έχουμε αυτή τη διαδικασία και καταλαβαίνουμε τώρα ότι για το έθνος, ο αγώνας της Εκκλησίας, πώς επηρεάζει. Είναι μερικοί που πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε το έθνος μας χωρίς Εκκλησία. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορούμε να έχουμε το έθνος μας χωρίς γλώσσα. Είναι άλλοι που λένε και τα δύο, ας πούμε, έχουμε κάνει από όλο.
Το θέμα ποιο είναι. Σε κάποια φάση θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ονομάζουμε έθνος. Και άμα δεν έχει αυτό, 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 τότε τι μιλάμε. Αυτό είναι πάλι από λαό, στην καλύτερη περίπτωση, έω όχλο. Δεν νιώθουν οι άνθρωποι ότι έχουν κάποια σχέση μεταξύ του. Άρα, ο αγώνα τη Εκκλησία και το έθνο είναι η συνέχεια του αγώνα του Χριστού για την ανθρωπότητα. Τόσο απλά να προσέξετε, όχι απλοϊκά. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν βλέπουμε όλες αυτές τις εκκλησίες, δεν τις βλέπουμε μέσα σε ένα ενιαίο πνεύμα. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται με αυτές τις εκκλησίες. Δεν το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Γιατί δεν μας λείπει τίποτα. Εντάξει. Άρα, όταν μας λείπουν πράγματα, είναι όπως το ίδιο σε μια οικογένεια. Όσο δεν έχετε κανένα πρόβλημα στην οικογένειά σας, δεν τα συζητάμε πολύ. Μόλις ένας στην οικογένεια έχει μια ασθένεια, αμέσως έχουμε ένα θέμα. Άμα έχουμε ένα νεκρό σε μια οικογένεια, ξαφνικά όλοι μιλάνε για αυτό το θέμα. Γιατί για την Εκκλησία αυτό που δεν βλέπουμε σε αυτή τη συνέχεια είναι ότι όταν κάνουμε επιθέσεις εναντίον της Εκκλησίας, κάνουμε επιθέσεις εναντίον του έθνους. Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε ακριβώς. Ενώ στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε, όταν έχουμε βάρβαρους που είναι εναντίον μας, από τα πρώτα πράγματα που χτυπάμε είναι τις εκκλησίες. Τα δεύτερα θα είναι τα βιβλία. Άρα, στην πραγματικότητα αυτά που είναι χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Όταν βλέπουμε μια εκκλησία, ειδικά όταν έχουμε επέτειο, εδώ είμαστε μεταξύ 25 και πρώτος, όταν βλέπουμε σημαίες πάνω στις εκκλησίες, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, θεωρούμε ότι αυτό είναι επιθυμητό. Αν όμως σκεφτούμε ότι δεν μπορείτε να βάλετε σημαίες ή απαγορεύετε, πώς θα τις βλέπατε. Άμα σας έλεγε κάποιος ότι δεν μπορεί να βάλετε την ελληνική σημαία, δεν μπορεί να βάλετε την βυζαντινή σημαία, αλλά έχετε δικαίωμα να είναι η εκκλησία. Και λες, ακόμα και για την επέτειο. Βλέπετε εδώ τώρα πώς μπερδεύετε το θέμα. Καταλάβετε πόσο πολύ μπερδεύεται το θέμα, είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση, για όσους δεν το ξέρουν, αν νομίζετε ότι έγινε τυχαία στις 25 Μαρτίου, που είναι τόσο κοντά με αυτό που ονομάζουμε το Πάσχα, είναι ότι απλώς τα συνδυάσατε. Γιατί αυτό που θεώρησαν οι επαναστάτες της εποχής, είναι ότι επειδή αυτή την περίοδο όλοι οι Έλληνες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο τι κάνουν, και ξέρετε πόσο ιερό είναι το Πάσχα για μας σε σχέση με άλλες περιόδους. Έχετε προσέξει ότι μάλιστα είναι πιο ιερό ακόμα και από τα Χριστούγεννα. Εντάξει, ενώ μιλάμε για τη γέννηση. Όμως θεωρούμε ότι αυτή η θυσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση και τα λοιπά, είναι τόσο σημαντικές για μας σαν ημερομηνίες που όταν έγινε η Επανάσταση, θεώρησαν ακόμα και ο γραφηγοί, ακόμα και αν θέλετε η στρατηγοί, ότι η καλύτερη περίοδος για να είμαστε ενωμένοι και να πετύχουμε την Επανάσταση είναι αυτή. Το ίδιο που τη ξέρετε. Πώς? Τη ξέρετε, την κύριο Βέρα, δεν έχουν αντίστοιχα την Επανάσταση. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε σε ορθόδοξο πλαίσιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά, όταν τα αναλύουμε εντελώς ξεχωριστά, έχουμε την εντύπωση ότι είναι τυχαία και δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, απλώς τα παρατηρούμε. Στην πραγματικότητα, μια που είπες για τον Σέρβο, θα ξέρεις ότι υπάρχει εικόνα με τον Χριστό που κρατάει σπαθί. Τη Σέρβια. Πρέπει να το σκεφτείτε λίγο, γιατί για εμάς είναι μια καινοτομία. Τι σημαίνει αυτό.
Παραβιώσεις και ορθοί δεν θυμούνται το περιστατικό με τον ναό, εκεί μπορεί να το συνδυάσετε. Άρα, τι θέλω να πω. Ένας τρόπος για να καταλάβουμε την αξία ενός έθνους είναι να καταλάβουμε τι θα χτυπηθεί από αυτό το έθνος από κάποιος που δεν το ζήσει. Και θα δείτε ότι όπως είπαμε πριν, η Εκκλησία, τα βιβλία, ας πούμε, οι δάσκαλοι, τα σχολεία, μετά θα κάνουμε εκπαίδευση στα παιδιά για να μάθουν τη νέα ιστορία, θα τη σβήσουμε την άλλη, θα πούμε, αυτό θα είναι η ιστορία. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ο ρόλος της Εκκλησίας και στον τομέα της παιδείας. Και εδώ τεράστια συμβολή, προσέξτε, όχι της εκπαίδευσης. Και πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Όταν γίνεται το κρυφό σχολείο, δεν είναι για να αποκτήσουν διπλωμάτα τα παιδιά. Εμείς τώρα, αυτή την περίοδο πάνω κάτω, λέμε ότι θα ήταν καλό τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο για να έχουν διπλώματα. Αν μπορούν να έχουν τα διπλώματα χωρίς να έχουν μαθητικό, δεν μας πειράζει, αλλά να έχουν τα διπλώματα. Και τελείως πώς θα πιάσουν δουλειά. Αν όμως κάνουμε το ανάποδο, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άχρηστο. Είναι απόλυτο σωστό. Είναι άχρηστο. Γιατί η εκπαίδευση είναι της χρησιμότητας, ενώ η παιδεία είναι της ουσίας. Γιατί όταν έχεις... στην Κύπρο, στον Πόντο, όλα αυτά, τα βάζω στο ίδιο πλαίσιο.
Εντάξει. Γιατί δεν τον σκότωνε, δεν θεωρούσε ότι ήταν μουσουλμάνος, αλλά του έκανα τη γλώσσα για να μην μιλάει γλυκά. Χωρία ολόκληρα. Οι πόντιοι τα ξέρουν αυτά και ανάποδα έχουμε πόντιους που είναι τουρκόφωνοι. Άρα, τι λέω με αυτό. Ενώ ότι όταν ήταν τόσο σημαντικό αυτό, έπρεπε κάποιος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Το θέμα της διδασκαλίας. Στην πραγματικότητα η συνέχεια της διδαχής του Χριστού. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται. Ακόμα κι αν σκεφτείτε ότι αυτό κράτησε τόσους αιώνες, εμείς εδώ κάνουμε μια τέλεια στα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Απλώς σε εμάς μας φαίνεται τόσο φυσιολογικό που θεωρούμε ότι τάξη δεν έγινε και τίποτα. Θα ήταν φυσιολογικό να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο αν δεν είχαμε υποστεί ποτέ κατοχή και ποτέ καμία απαγόρευση. Αν πάτε σε μερικές περιοχές της Ελλάδος και δείτε πού έχουμε εντοπίσει διάφορα κρυφά σχολιά και έχουν καταστραφεί, θα σας ξαφνιάσει. Γιατί πραγματικά ήταν μη προσβάσιμο, έπρεπε κάποιος να το πει. Για να πάνε να το βρουν και να ξυλώσουν την Εκκλησία σε αυτό το σημείο, γιατί βέβαια η γενική ήταν ήδη ξυλωμένη, αλλά δεν ήξεραν ότι γινόταν και μαθήματα αλλού. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο μετατρέπηκε σε μια μορφή αντίστασης, που ήταν, δεν ήταν απλώς να ανοίγω την Εκκλησία και κάνω το κήρυγμά μου, γιατί αυτό δεν γινόταν, έπρεπε κάπου αλλού να γίνει κάτι. Άρα, αυτό που θέλω να πιστώσω εγώ στην Εκκλησία είναι ότι η παιδεία του Ελληνισμού, αυτή η περίοδος, πέρασε από την Εκκλησία σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικά για πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν οι άνθρωποι ήταν μεγάλοι, μπορούσαν με έναν τρόπο ή με έναν άλλο να φάνε στο εξωτερικό, όπως έγινε και με τους παπάντες, π.χ. ο Διόνυσος ο φιλόσοφος, θα σπουδάσει στην Ιταλία. Δεν θα σπουδάσει βέβαια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όταν επανέρχεται και θα κάνει την επανάσταση του 1601-1610, στην πραγματικότητα είναι επειδή έχει μάθει με ελεύθερο τρόπο τι είναι η ελευθερία των ανθρώπων όταν ζουν κάτω από ζυγό και πρέπει να περάσουν σε μια φάση απελευθέρωση. Το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί βέβαια μερικά παιδιά δεν μπορούσαν ποτέ να πάνε έξω. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Εκκλησία δίδαξε σε όλα τα παιδιά. Τώρα για μας βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί έχουμε το εκπαιδευτικό σύστημα που έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια. Άρα θεωρούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, γινόταν. Αλλά είναι πάλι το ίδιο. Το θέμα της παιδείας είναι δύσκολο. Π.χ. βλέπετε τη διαφορά που έχουμε μεταξύ του Σοκράτη και της Επικουρικής, γιατί ο Σοκράτης χρησιμοποιεί την μυστική, είναι ότι ουσιαστικά ο Σοκράτης λέει ότι εγώ θα κάνω μόνο παιδεία και δεν ασχολούμαι με το θέμα της εκπαίδευσης. Ενώ οι ρητορικοί δεν ήθελαν να κάνουν παιδεία, ήθελαν να βρουν τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν στον φοιτητή τους να πείσει οποιονδήποτε άλλο ότι έχει δίκιο. Τεράστια διαφορά. Άρα, ο ένας διδάσκει την αλήθεια και ο άλλος διδάσκει την τεχνική. Άρα, είναι πειθό. Επανέλθω λοιπόν στα δικά μας δεδομένα με το θέμα της Εκκλησίας, είναι το εξής. Το θέμα μας π.χ., θα δείτε τώρα πώς θα πάει, όταν μιλάμε για κατεχόμενα, εννοούμε βέβαια κατεχόμενα της Κύπρου. Όμως, κατεχόμενα υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι Ισράκη. Όμως, θα δείτε ότι μερικοί από εσάς μπορούν να ξαφνιαστούν από την έκφραση και να πούν, μα εμείς δεν είμαι κατεχόμενα. Λέμε, απλώς Τουρκία. Άρα, λέμε, ας πούμε, Δυτική Ανατολική Θράκη. Πόσοι από εσάς λένε
ότι η ελληνική Θράκη είναι κατεχόμενη. Άρα, αν το σκεφτείτε όμως χρονικά, θα πρέπει να ότι όλη την Ευρώπη υπάρχουν δύο κατεχόμενες περιοχές. Και τα δύο κατεχόμενα, τα δύο αφορούν τον ελληνισμό. Το ένα είναι στην Κύπρο και το άλλο είναι στην Ευρώπη. Οπότε σκεφτείτε είναι απίστευτο, γιατί βέβαια είμαστε μια ζώνη επαφής. Αλλά αυτό γίνεται μετά πιο καταλήγορα. Κάτι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όταν είναι κάποιος από τα κυπριακά δεδομένα εκτός, θεωρεί ότι άλλος έρχεται στην Κύπρο. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται στην αρχή. Όταν πήγατε στην Κωνσταντινούπολη, ξέρατε ότι πήγατε στα κατεχόμενα, έτσι δεν είναι. Δεν πήγατε στην Τουρκία, πήγατε στα κατεχόμενα. Είναι σίγουρα. Άρα, θέλω να πω ότι σιγά σιγά αυτό είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει το έργο του και ο ρίσκος μας είναι το έργο του και στη συνέχεια, ουσιαστικά, όχι στη συνέχεια, θα δείτε πώς θα το πάμε, όταν ο Ρίγας Φεραίος δείχνει τη χάρτα του ελληνισμού, κανονικά θα μπορούσε να πείτε όλοι σας, μα είναι γέλιο. Γιατί δεν δείξει τη χάρτα του ελληνισμού. Δεν ξέρω τον ελληνισμό. Στην πραγματικότητα εκείνη την περίοδο δεν ξέραμε πια ακριβώς που είναι. Άρα έπρεπε να δείξει ότι αυτό εδώ, με τα 12 φύλλα που έχει χάρτα, είναι ο ελληνισμός, αυτές οι κοιτίδες. Π.χ. τώρα, άμα σας έλεγαν, και φανταστείτε ότι δεν έχετε καθόλου γνώσεις, ότι ο ελληνισμός ήταν πολύ σημαντικός στη Βενετία. Θα πείτε με, στη Βενετία δεν ήταν εκεί. Στην Τριέστη, στη Βιέννη. Όμως, άμα κοιτάξετε τα τυπογραφία μας, από τα πρώτα τυπογραφία ήταν ακριβώς εκεί. Για ένα πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, τι πόναμε εδώ. Είχαμε κάποιες δυσκολίες. Αλλά κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει όμως να γραφτούν αυτά τα κείμενα και να υπάρχουν τυπογραφία και έτσι έγινε. Η πρώτη εκδοχή τυπωμένη που έχουμε του Ερωτόκριτου είναι 1713. Στη Βενετία. Άρα, όταν τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί, καταλαβαίνουμε τι. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στο θέμα της παιδείας η Εκκλησία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για να καθορίσει τι εννοούμε με τη λέξη Έλληνας. Τόσο απλά. Δηλαδή, τα παιδιά, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί και να την ξέρετε κιόλας, η Χαρά, που ήταν δασκάλα στη Θράκη, όταν πήγε στη Θράκη την πρώτη φορά, εκεί είδε ότι δεν υπήρχε ελληνικός χάρτης στο σχολείο. Υπήρχε μόνο χάρτης όπου ήταν ζωγραφισμένη η δυτική Θράκη μόνη της. Μόνη της. Δεν είχε τίποτα μόνη. Όταν ρώτησε τα παιδιά, πού βρισκόμαστε όταν είμαστε εδώ. Και θα σας ξαφνιάσει, είναι τα παιδιά να μάζουν την νέα στην Τουρκία. Δηλαδή, στο μεγάλο δέντρο, δεν είμαι πιο συγκεκριμένος, δεν είχαν καταλάβει τα παιδιά που τα περισσότερα ήταν κομμάκι, ότι αυτό είναι κομμάτι που είναι κολλημένο πάνω στην Ελλάδα, γιατί είναι η Ελλάδα. Είχαν καταλάβει ότι ήταν ένα ανεξάρτητο κομμάτι και από ό,τι τους έλεγαν οι προηγούμενοι καθηγητές, δάσκαλοι, να ξαναλέω καθηγητές, εφόσον συμφωνήσαμε στο λεξιλόγιο, ότι τους εξηγούσαν ότι εδώ είναι η Τουρκία. Αλλά μην σκεφτείτε ότι αυτή η δασκάλα είναι η πρώτη που έφερε χάρτη της Ελλάδος μέσα στο σχολείο. Τόσο απλά. Φαίνεται να είναι εντελώς αυτονόητο. Στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε αναλογικά, έκανε το ανάλογο από τον Ρίγα Φεραίρο. Ξανέφερε στα παιδιά ένα χάρτη και της είπε: εμείς εδώ είμαστε στην Τράκη, είναι αυτό το κομμάτι. Και τα παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους, μικρά παιδιά, είδαν πού είναι η Θράκη σε σχέση με την Ελλάδα. Ωραία. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί πέρασαν από ένα στάδιο όπου οι παππούδες και οι γιαγιάδες μιλούσαν πιο πολύ ελληνικά ως κομμάκι, μετά
οι γονείς τους μιλούσαν πιο πολύ τουρκικά ως τουρκόφωνοι ψυχρονάνε. Γιατί τους είχαν αναγκάσει να παρακολουθούν τα μαθήματα στα τουρκικά. Μετά έρχονται τα μικρά δυσκολεύονται κακά να καταλάβουν ποιος είναι ποιος. Άρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε το εξής. Όταν πάμε στα κατεχόμενα, από τα πρώτα μαθήματα που κάναμε εκεί, ήταν κάτι τέτοιο τύπου τι σημαίνει εγκλωβισμένος για τον εγκλωβισμένο. Θα δείτε ότι τα μικρά παιδιά δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι εγκλωβισμένος. Αυτή η έννοια που φαίνεται τόσο αυτονόητη για μας, για τους εγκλωβισμένους στη μικρή ηλικία, δεν ήταν αυτονόητη, γιατί θεωρούσαν ότι έκαναν πηγαίνουν παντού. Αυτός, αυτά δεν ήξεραν ότι δεν είχαν δικαίωμα να πάνε παντού. Και νόμιζαν ότι πήγαιναν παντού. Αλλά φανταστείτε κάποιον που τον βλέπετε μέσα σε μια μεγάλη φυλακή, αυτό δεν βλέπει τα κάγκελα και του λέτε, ξέρεις τι είναι φυλακισμένος. Και λέει, όχι. Εσύ ξέρεις ότι είσαι φυλακισμένος. Όχι. Εγώ είμαι ελεύθερος. Αλλά ήταν αυτή η αντίδραση. Αλλά τώρα επανέρχομαι στο θέμα μας με τα ίδια τα παιδιά. Άμα ρωτούσατε στα αυτά τα παιδιά, τι είναι χειρότερο από το θάνατο. Όλα απαντούσαν η αλλαξοπιστία. Δεν είναι παράξενο. Όσοι από εσάς που είστε στον τομέα των εκπαιδευτικών, θα μαθαίνετε κάνετε μια ερώτηση στα δικά σας, τα παιδιά, έτσι, και τους πείτε απλώς τι θα είναι. Θα δείτε ότι στις ελεύθερες περιοχές η γκάμα είναι πολύ καλύτερη. Εδώ ήταν πολύ συγκεντρωμένο. Γιατί μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι σημαίνει να είσαι εγκλωβισμένος, αλλά είχαν καταλάβει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι χριστιανός ή να μην έχεις πια χριστιανοσύνη. Και καταλάβαιναν ότι οι γονείς τους είχαν προβλήματα λόγω του χριστιανισμού. Αυτό τους ερχόταν πιο εύκολο. Και δεν καταλάβανε, ας πούμε, ότι οι γονείς δεν είχαν δικαίωμα να πάνε αλλού, αφού τους έβλεπαν συνεχώς κοντά. Συνοπτικά ήθελα να σας πω σε αυτή τη διάλεξη το εξής, ότι ο αγώνας της Εκκλησίας για το έθνος δεν είναι μια λεπτομέρεια. Είναι τόσο σημαντικό που ουσιαστικά ταυτίζεται. Ουσιαστικά ταυνίζεται με την εξέλιξη του έθνους. Και εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό και εντάξει, άμα το αλλάξω αυτό το κομμάτι, πάνω κάτω εμείς δεν θα αλλάξουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα κομμάτι που είναι τόσο σημαντικό, να το θέλουμε σαν κορμί, αν θέλετε, μπορεί να σας κάνουν μεταμόσχευση από καρδιά. Να σας αλλάξουν τα κόκκαλα. Αλλά είναι ένα πράγμα που δεν μπορούν να σας αλλάξουν, είναι το ενδιαφέρον. Και άμα θέλουμε να αναρωτηθούμε στο πλαίσιο του έθνους, πού είναι η Εκκλησία, σε αναλογία, είναι ο ενδιαφέρον. Δηλαδή, βέβαια, είναι μόνο ένα κομμάτι, αλλά άμα το βγάλετε εντελώς, έχετε ένα θέμα με το τι είστε. Γιατί αυτή διατήρησε το τι είμαστε τόσους αιώνες. Και εμείς λέμε τώρα ότι είναι αυτονόητο που είμαστε αυτό, αλλά έχουμε ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή της την περίοδο της κατοχής. Αυτό είναι σήμερα. Να είστε καλά.